Ραγδαίες εξελίξεις πυροδοτεί ο αποκλεισμός της Μαρίνας Χρυσοβελώνη από το νέο Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι πρώτην, ο υφυπουργός υποδομών που έμαθε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μένει εκτός κυβέρνησης, δεν κρύβει τη σφοδρή ενόχλησή της για το γεγονός ότι δεν την ενημέρωσε το κόμμα της και ο πρόεδρός του, αφήνοντας μιλώντας την TRT ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησής της από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Προσπαθώ να ανασυνταχθώ και να ανασυγκροτηθώ ως άνθρωπος της επιχειρηματίας, να ανασυγκροτηθώ προσωπικά και οικογενειακά. Βρίσκομαι σε μία κατάσταση, θα σας έλεγα, αναμονής και βεβαίως προσπαθώ να ηρεμήσω και να ισορροπήσω ως άνθρωπος. Ναι, με τον κύριο Καμένο δεν έχετε μιλήσει αυτό το διάστημα, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχουμε μιλήσει. Διαζώσεις δεν έχουμε μιλήσει, όχι. Στους ανεξάρτητους Έλληνες θα παραμείνετε, κυρία Χρυσοβελώνη? Αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν έχω πάρει καμία απολύτως απόφαση. Βρίσκομαι σε κατάσταση αναμονής, γιατί όπως καταλαβαίνετε η παραμονή σε ένα κόμμα δεν είναι μόνο απόφαση τέλος πάντων του βουλευτή ή του διατελέσματος υπουργού ή του μέλους του κόμματος. Είναι απόφαση και του επικεφαλής του κόμματος. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μου πει και εκείνος τι θέλει και θα μου δώσει έστω μία εξήγηση. Η κυρία Χρυσοβελώνη δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά της για τη στάση του Προέδρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου, που όπως επισημαίνει χειρίστηκε με προσβλητικό και απαξιατικό για την ίδια τρόπο το όλο θέμα. Περίμενα με δεδομένη την συνεπή στάση και συμπεριφορά που επέδειξα ως μέλος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και τις φιλικές σχέσεις τις οποίες θεωρούσα ότι είχα με τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, να ενημερωθώ από εκείνον ήταν ο πρόεδρος του κόμματος στο οποίο ανήκω, για την απομάκρυνσή μου, την οποία σαφώς και γνώρισε, καθότι ήταν δική του επιλογή. Αυτή η συμπεριφορά πραγματικά με έχει πειράξει και με έχει προσβάλει πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως ανθρώπινο και νομίζω ότι είναι αντιληπτό ο λόγος για τον οποίο με προσέβαλε αυτή η εξέλιξη. Ναι. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Υπενθυμίζεται ότι η κυρία Χρυσοβελώνη μόλις ανακοινώθηκε ο κυβερνητικός ανασχηματισμός εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ευχαριστούσε τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, τους συνεργάτες της, ενώ δεν έκανε καμία απολύτως αναφορά στον Πάνο Καμένο. Στην ίδια ανακοίνωση η κυρία Χρυσοβελώνη σημείωνε με νόημα ότι παραμένει πολιτικά δραστήρια. Η μία αναφορά μας στο πρόσωπο του κυρίου Καμένου είχε την έννοια ότι με τον κύριο Καμένο θεωρούσα τουλάχιστον μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι η συνεργασία μου δεν είχε λήξει για να χρειαστεί να τον ευχαριστήσω για κάτι.